Βαρτούτερ Δημητρίου, δικηγόρος Δημητρίου, δικηγόρος της 18χρονης μαθήτριας Λυκείου, αφαίρεται να δολοφόνησε το παιδί της κατά τις δικαστικές αρχές, θα εξηγήσω την μετά ακριβώς το κοντετό, λόγω της επιλόγης κατάθλησης την οποία έπασκε, κρυβόταν, λογικό είναι, συνελήφθη μέσω της εξέτασης της δειγματοληπτικής DNA από την περιοχή, οδηγήθηκε στον ανακριτή και ελπίσαμε και λάβαμε προθεσμία για να απολογηθούμε την Πέμπτη το μεσημέρι. Θα ζητηθεί οπωσδήποτε η μετατροπή της κατηγορίας, καθώς τώρα στην παρούσα φάση η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί είναι πάρα πολύ σκληρή, είναι ανθρωποκτονία που πρόκειται κατά στην αυτοκίνητα στην 18χρονη και τη μητέρα της. Θα ζητηθεί ψυχιατρική θανατογνωμοσύνη σε κάθε περίπτωση ή για την αποδεικτή επιλογή κατάθλιψη, αλλά και με τις κοινές αισθήσεις άλλης ψυχοπαθολογίας που μπορεί να εντοπίσει κανείς από τον κοινό νου. Και αναμένουμε την κρίση του δικαστηρίου, γιατί είπαμε την κρίση. Τι είπε στους αστυνομικούς? Αυτές οι περιπτώσεις δυστυχώς δεν είναι και τόσο σπάνιες όπως ξέρετε και ξέρουν όλοι, που συμβαίνουν στη φύση γενικά. Κίνητρο συγκεκριμένο δεν έχουν. Επειδή δεν, κατά την άποψή μου επιστημονικά και νομικά δεν υπάρχει κίνητρο, εγώ δεν μπορώ να λάβω πολύ σοβαρά υπόψη τους δικούς τους ισχυρισμούς. Πιστεύω ότι είναι μια συμπεριφορά η οποία καθοδηγείται μόνο από την έντονη ψυχοπαθολογία που έχει μία απότοκος και λέγεται επιλογή κατάθλιψη, και θα πρέπει να ερευνήσουμε αν υπάρχουν και άλλα ζητήματα ψυχοπαθολογίας που θα πρέπει να λάβει υπόψη. Σε ό,τι αφορά όμως τη μητέρα της, ποιος είναι ο ρόλος της, παραδέχεται ότι συνήθισε? Όπως συμβαίνει επίσης συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πολύ κοντινά πρόσωπα κάποιες φορές συνδράμουν από, αν θέλετε, συμπόνια, μάλλον όχι αν θέλετε, συμπόνια είναι αυτή που οδηγεί και πια μάλλον τη μάνα. Η συγκεκριμένη μητέρα πώς βοήθησε? Η συγκεκριμένη βοήθησε στο λογετό, υποστηρίζει 18χρονο ότι το έχει κρύψει μέχρι την τελευταία στιγμή, το αντιλήφθηκε την ώρα του λογετού. Είναι και κάπως εύσωνη η κοπέλα, οπότε μπορεί θεωρητικά κανείς να πει ότι μπορεί να το αποκρύψει. Την βοήθησε στο λογετό και στη συνέχεια στην απόθεση του άκρου νεογνού στον κάδο απορριμματικό. Η ίδια υποστηρίζει ότι το παιδί γεννήθηκε νεκρό, το παιδί είχε κάποιες αιμορραγικές πάνω του διαδικασίες και ότι δεν ανέπνευε και το προσπάθησε και να το συνεφέρει. Βέβαια, η ιατροδικαστική δεν λέει ακριβώς το ίδιο, επομένως θα το δείξει η διαδικασία της ανάκρισης.